πόλεμο στην Ουκρανία. Η Νορβηγία υποστηρίζει πως η Ρωσία παίρνει τον έλεγχο με στρατηγική. Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Νορβηγίας λοιπόν τόνισε τη Δευτέρα πως η Ρωσία είναι κοντά στο να πάρει στρατιωτικά το πάνω χέρι στην Ουκρανία λόγω ενός πιο μεγάλου αποθέματος δυνάμεων και υλικής υποστήριξης από χώρες όπως η Βόρεια Κορέα και η Κίνα. Παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση αποτίμησης κινδύνων από τις νορβηγικές υπηρεσίες ασφαλείας, ο επικεφαλής των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, Νίλς Ανδρέας Τένσονς, δήλωσε πως το Κίεβο θα έχει ανάγκη μια σημαντική δυτική στρατιωτική βοήθεια, ώστε να ελπίζει ότι θα ανατρέψει την κατάσταση. Σε αυτόν τον πόλεμο, η Ρωσία είναι τώρα σε μια πιο ισχυρή θέση από ό,τι πριν από ένα χρόνο και είναι κοντά στο να πάρει το πλεονέκτημα, δήλωσε ο Τένσονς στους δημοσιογράφους. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, εκτίμησε πως η Ρωσία μπορεί να στρατολογήσει περίπου τριπλάσιο αριθμό στρατιωτών από την Ουκρανία, πως η Μόσχα προσαρμόζεται καλύτερα του αναμενωμένου στις κυρώσεις και πως η βιομηχανία μπορεί πλέον να παράγει πυρομαχικά, οχήματα μάχης, μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους που επιτρέπουν στις δυνάμεις της να διατηρούν τις πολεμικές προσπάθειές τους όλον τον χρόνο. Η Ρωσία είπε πως επωφελείται από την στρατιωτική υποστήριξη της Βόρειας Κορέας, του Ιράν, της Λευκορωσίας και της Κίνας, η οποία όπως είπε δεν έχει παράσει όπλα, αλλά μηχανές, οχήματα, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, χρήσιμα στην ρωσική βιομηχανία εξοπλισμών. Θα χρειαστεί σημαντική δυτική βοήθεια σε εξοπλισμούς, προκειμένου οι Ουκρανικές δυνάμεις να μπορέσουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να ξαναπάρουν την πρωτοβουλία στη σύγκρουση, υπογράμμισε ο Νορβηγός, υπενθυμίζοντας τις ανάγκες για πυρομαχικά, όπλα μεγάλου βεληνικούς, αντιεροπορική άμυνα, άρματα και μαχητικά αεροσκάφη. Η Νορβηγία είναι μαζί με την Δανία και την Ολλανδία, κυρίως μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχει δεσμευτεί να παράσει στην Ουκρανία μαχητικά F-16, ένα αεροσκάφος το οποίο το Κίεβο ζητά με επιμονή από τους συμμάχους του. Η Νορβηγία και η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμες να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες προκειμένου να διασφαλίσουν την δική τους ασφάλεια και εκείνη των συμμάχων τους, δήλωσε ο Νορβηγός Υπουργός Άμυνας Μπιόρν Αρλγκάμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τέλος είναι η χώρα που έχει προσφέρει την μεγαλύτερη στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, όμως η αδυναμία του Κογκρέσου να αποδεσμεύσει μια νέα βοήθεια και η πιθανή επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο εναποθέτουν μεγαλύτερες ευθύνες στους Ευρωπαίους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.